Τετάρτη απόγευμα στο αθλητικό κέντρο του Δήμου Καλλιμνίων Βασίλη Σεβαστή, το ΑΟΒΑΘΗ ως γήπεδο, ως ομάδα υποδέχεται σε αγώνα κυπέλλου τον Καλλιμνιακό. Το σκορ ήδη είναι 0-1 για τον Καλλιμνιακό με ένα καταπληκτικό γκολ που έβαλε ο Αντώνης Καμπουράκη σε σέντρα του κάνει. Ήταν ένα γκολ καθαρά σεντερφορίσιο. Να ο Κάνης, να ο Κάνης σουτάρει. Να ο Καμπουράκης πάλι. Ωραίο παιχνίδι και θέλω να σχολιάσω την καλή εμφάνιση μέχρι τώρα του ΑΟΒΑΘΗ με νέα παιδιά, ιδίως οι δύο πτέρυγες δεξιά και αριστερά με τα δίδυμα Λελέκη. Είναι εντυπωσιακή η παρουσία τους. Παρατηρητής κύριε Ρίγα. Ναι, παρατηρητής αγώνα. Εδώ στο παιχνίδι μεταξύ του Καλλιμνιακού και του Βαθύ, αγώνα κυπέλλου. Νομίζω ότι εξάγεται ένα πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Βαθύ ουσιαστικά κάνει πρόβα ενώπιση της έναρξης του πρωταθλήματος που είναι την επόμενη Κυριακή. Ο Καλλιμνιακός προσθέτει ακόμα ένα αγώνα προκειμένου να βρει τη φόρμα του και να συνεχίσει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Έχω να προσθέσω μόνο ότι για την ομάδα του Βαθύ υπάρχουν μερικά ταλεντάκια, όπως είναι τα δίδυμα Λελέκη, τα οποία θα αφήσουν εποχή. Είναι και άλλα παιδιά μικρά. Μπράβο. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Γιώργος Ανθούλης. Ο Γιώργος Ανθούλης κάνει πολύ δουλειά. Με τα μικρά παιδιά. Νομίζω το σκορ αδικεί την ομάδα του Βαθύ αυτή τη στιγμή. Η κλάση του Αντώνη του Καμπουράκη κάνει τη διαφορά. Ω, δοκάρι! Φάουλ για τον Καλλιμνιακό. Καλωστημένη άμυνα του Βαθύ. Φάουλ για το Βαθύ. Καλοχτυπημένο.